Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σήμερα στη θέση της Άννας είναι η Κωνσταντίνα Παπατσάκωνα και θα περιηγηθεί μαζί μας και στον τρελό κόσμο. Καλημέρα σε όλους. Και προσκαλεσμένο έχουμε... τον κύριο Κώστα Ντελέτο. Ντελέζος. Ντελέζος, με συγχωρείτε. Δημοσιογράφος, συνάδελφος στα Νέα και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Αρχίζουμε την περιοδία μας λοιπόν από αυτό που λίγο πολύ το περιμέναμε. Ο πρόεδρος Πούτιν έκανε ένα κατά το δικό του τρόπο διάγγελμα, μια έκκληση στον Αμερικάνικο λαό για ψυχραιμία και υποστήριξε βέβαια αυτά που έχει πει επανειλημμένα, ότι ο υπεύθυνοι για την επίθεση με χημικά δεν ήταν οι κυβερνητικοί του Άσαντ, αλλά οι αντάρτες. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, όπου ο Μάριος Μπουμπής θα μας πει λεπτομέρειες από τις εξελίξεις γύρω από τη Συρία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, Μάριο. Λοιπόν, η σημαντικότερη είδηση γύρω από το Συριακό είναι η αιχμηρή προειδοποίηση του Πρόεδρου της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, προς την Αμερικανική πλευρά. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανέφερε ότι κατά την δική του εκτίμηση η χρήση των χημικών έκαναν οι Σύριοι αντάρτες και ήταν ένα είδος προβοκάτσιας, έτσι ώστε κατά κάποιους να προκαλέσουν, κατά κάποιους άλλους να εκβιάσουν την Αμερικανική παρέμβαση. Και η συγκεκριμένη δήλωση έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία, διότι λαμβάνει χώρα λίγες ώρες πριν την συνάντηση στην Αμερικανο-Ρωσική στη Γενέβη μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, του Τζον Κέρι και του Σεργέι Λαυρόφ. Σε αυτό το σημείο θέλω να... όχι να δείχνουμε το χάρτη. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω στους φίλους που μας παρακολουθούν ότι ο χάρτης δείχνει τα ρωσικά και τα αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στην περιοχή και όπως καταλαβαίνετε είναι ένας συνωστισμός που δείχνει ότι η κατάσταση δεν έχει ακόμα βαδίσει προς εκτόνωση. Ίσως μετά τη σημερινή συνάντηση, έτσι δεν είναι, που περιμένουμε στη Γενέβη. Ακριβώς. Ίσως υπάρξει κάποια συμβιβαστική λύση και εκτονωθεί η κατάσταση. Απλώς καθώς να προσθέσουμε επίσης ότι συμπληρωματικά στην ανακοίνωση της Ρωσικής Προεδρίας αναφέρεται πως υπάρχει μια τριμία προειδοποίηση όπου αναφέρει πως ενδεχόμενη προσφυγή στρατιωτική βία εκτός του πλαισίου του συμφωνημένου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΕΕ θα κριθεί μια αποδεκτή και θα θεωρηθεί ασφαλώς επιθετική ενέργεια. Ενώ επίσης προειδοποιεί ο Πούτιν ότι τα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον Συρίας θα μπορούσαν να εξαπολύσουν ένα νέο κύμα τρομοκρατίας και να βλάψουν τις όποιες προσπάθειες για επίλυση ακόμη και του ουρανικού πυρηνικού ζητήματος. Και είναι γνωστή η ανησυχία που νιώθουν ιδιαίτερα οι Αμερικανοί πολίτες για τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Μάλιστα, τώρα που είχαμε και πρόσφατα, χτες κιόλας... Είχε πλήρωση 12 χρόνων από την... Από την 10η Σεπτεμβρίου στους Μυρίους Πύρους. Μάλιστα, ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάρια. Και με συγχωρείτε, τελευταίο τηλεγράφημα, το πιο πρόσφατο, μάλιστα, είναι ότι ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός απέρριψε την ρωσική πρόταση για έλεγχο των χημικών οπλών στη Συρία. Μέσα από βιντεοσκοπημένη σημερινή δήλωση, την απέρριψε κατηγορηματικά αυτή τη ρωσική πρωτοβουλία. Οπότε... αυτό είναι μια διαπραγματευτική, νομίζω, προσπάθεια. Ναι, η οποία φυσικά δεν αποτελεί και κάποιο ιδιαίτερο είδους έκπληξη. Ναι, ναι, και δεν ξέρουμε, γιατί άλλα έχει πει ο Υπουργός Εξωτερικών, άλλα λέει ο Άσαντ, θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Εγώ νομίζω ότι το ουσιαστικό, αυτή είναι κομπάση. Τόσο ο Άσαντ, δυστυχώς για αρχηγό κράτους, είναι κομπάσος σε ένα παιχνίδι, όπως κομπάση είναι και οι αντάρτες, γιατί άλλοι αποφασίζουν για αυτούς. Όντως. Ευχαριστούμε, Μάρια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρια. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο το κρίναμε ότι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, επειδή άπτεται και στις ελληνικές φιλοδοξίες να μπούμε στο χορό της παραγωγής αερίου. Θα πάμε τηλεφωνικά μέχρι την Κύπρο,
είναι ο αγαπητός συνάδελφος ο Ιωσήφ Ιωσήφ. Καλημέρα, Ιωσήφ. Καλημέρα, Κώστα μου. Κάνετε καλά. Μια χαρά, να είσαι καλά κι εσύ. Πες μας την ατμόσφαιρα που δημιούργησε αυτή η ανακοίνωση ότι άναψε η φλόγα στην επιφάνεια. Κοιτάξτε, είναι ένα σημασιολογικό περισσότερο παρά ουσιαστικό θέμα, το οποίο όμως επειδή ξεκίνησαν οι διαδικασίες ανάματος της φλόγας από την περασμένη εβδομάδα και λόγω τεχνικών προβλημάτων στη βαλβίδα, όπως ανακοίνωσαν, δεν επετεύχθη. Ο κόσμος είχε έτσι έντονο ενδιαφέρον να δει τι γίνεται. Ο περισσότερος κόσμος μάλιστα συνέδεσε το θέμα του ανάματος της φλόγας με το αν θα διαπιστωθούν και τα κοιτάσματα, οι ποσότητες εννοώ. Και έτσι υπήρχε ένα αυξημένο ενδιαφέρον από την κοινή γνώμη και από τα μέσα ενημέρωσης για το θέμα. Τελικά μετά από μια εβδομάδα προσπαθειών και ξεπεράσματος των προβλημάτων, χθες άναψε η φλόγα και η υπεύθυνη, ας πούμε, η Κυπριακή Κρατική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και ο πρόεδρος της, ήταν αρκετά καθησυχαστική ότι είναι ικανοποιημένη με τη διαδικασία που έγινε. Είναι σύνηθες το να υπάρχουν τεχνικά προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία και έδωσε την εξήγηση ότι το άναμα της φλόγας βασικά γίνεται για λόγους ασφαλείας, με την έννοια ότι πρέπει να βγει από το... Να εκτονωθεί, να βγει από το βυθό της θάλασσας αυτό. Τώρα, αυτό που έχει σημασία, Κώστα μου, και είναι εκεί που στρέφεται όλη η προσοχή, είναι στο ότι μετά το άναμα της φλόγας θα σφραγιστεί η οποία έχει δημιουργηθεί, θα κλείσει, θα φύγει η πλατφόρμα και θα περιμένουμε μέχρι τέλος Σεπτέμβρη για να δούμε την ποιότητα, όπως ανακοίνωσαν, την ποιότητα και ίσως την ποσότητα των κοιτασμάτων και αν θα χρειαστεί να γίνει μια δεύτερη επιβεβαιωτική γεώτρηση. Και για να πάμε στην ταμπακέρα, οικονομικά ωφέλη, πότε περιμένει ο κυπριακός λαός από αυτή την ιστορία? Πότε θα ξεκινήσει? Κοιτάξτε, θεωρητικά έχουν αρχίσει να εισραίουν χρήματα στην Κυπριακή Δημοκρατία από τη στιγμή που ξένες εταιρείες καταβάλουν εκατομμύρια ευρώ για να πάρουν τις άδειες. Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ήταν 200 εκατομμύρια ευρώ το τίμημα για να μπορέσουν να πάρουν τις άδειες αυτές οι εταιρείες για τα 6 οικόπεδα που έχουν πάρει. Από εκεί και πέρα, για να εμπορευτούμε το φυσικό αέριο, πρέπει να περάσουμε από αυτές τις διαδικασίες, να γίνουν υποδομές όπως σταθμός υγροποίησης, τερματικό και όλα αυτά. Και όλα αυτά θα κρατήσουν χρόνο, δηλαδή 14-15, και λένε ότι η εμπορία του φυσικού αερίου μπορεί να ξεκινήσει από το 18-19, εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε άλλες καθυστερήσεις. Έχουμε τον Κώστα τον Τελέζο που θέλει να σε ρωτήσει κάτι. Καλημέρα, Ιωσήφ. Καλημέρα, Κώστα. Βλέπουμε στην Κύπρο να ακολουθείτε το μοντέλο της Ελλάδας όσον αφορά το κομμάτι των αερομεταφορών. Και μιλάω για την Cyprus Airways, η οποία πληροφορούμαστε ότι θα αλλάξει όνομα, θα προχωρήσει σε κάποια μορφή αναδιάρθρωση. Τι ακριβώς γίνεται? Κοιτάξτε, Ραδίτη, καταρχάς δεν υπάρχει απόφαση για αυτό το πράγμα, για να αλλάξει, να γίνει μια νέα εταιρεία όπου θα κλείσουν οι κυπριακές αερογραμμές και όλα τα περιουσιακά στοιχεία της, σύντομα προσωπικό, μειωμένες απολαβές, να πάνε στη νέα εταιρεία. Αυτό είναι το σχέδιο Β, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση των Κυπριακών Αερογραμμών, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, αποφασίσει στα τέλη Οκτώβρη ότι η κρατική βοήθεια που πήρε πριν λίγα χρόνια οι Κυπριακές Αερογραμμές της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ από το Κυπριακό κράτος είναι παρανομή στα πλαίσια του state aid, δηλαδή της κρατικής βοήθειας. Άρα υποχρεωτικά επεξεργάστηκα ένα σχέδιο Β, σε περίπτωση που είναι αρνητική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη βοήθεια αυτή και ζητήσει τα χρήματα πίσω από τις Κυπριακές Αερογραμμές. Οι Κυπριακές Αερογραμμές βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση. Έχουν προχωρήσει σε μεγάλες απολύσεις προσωπικού, έχει αλλάξει συμβούλιο, έχουν αλλάξει τα πάντα. Και αν τους πει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δώστε πίσω αυτά τα λεφτά, δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να κλείσουν. Οπότε καταστήθηκε ένα δεύτερο σχέδιο Β, όπου προβλέπεται η αλλαγή του ονόματος και η δημιουργία ενός νέου αερομεταφορέα, προφανώς. Ναι, θα γίνει ένα νέο αερομεταφορέα που θα είναι τα ίδια
τα στοιχεία των κυπριακών αγοραμών, αλλά θα επαναπροσλάβει το προσωπικό με μειωμένες απολαύες κλπ. Κλπ. Το που κάτι που έγινε με την Ολυμπιακή στην Αθήνα. Όπως διάβασα στις κυπριακές εφημερίδες, πάντως είναι καθησυχαστικό ότι δεν θα γίνουν απολύσεις υπαλλήλων και όπως διαβεβαίωσε ο πρόεδρος των κυπριακών αερογράμμων και επίσης ότι όσοι έχουν προπληρώσει εισιτήρια είτε αλλάξει όνομα είτε αλλάξει εταιρεία δεν θα χάσουν τα εισιτήρια. Ναι, το δεύτερο είναι πολύ σωστό, το έχει τονίσει εμφαντικά ο νέος πρόεδρος των κυπριακών αερογραμμών. Όσον αφορά το πρώτο μέρος απολύσεις, έχουν ήδη γίνει 400 απολύσεις. Δεν θα γίνουν άλλες. Είτε με το σύστημα του πλεονασμού, είτε με το σύστημα της εθελούσιας εξόδου. Νομίζω και ο στόλος έχει συρρυκνωθεί, έτσι δεν είναι? Ο στόλος από τα 9, αν δεν κάνω λάθος, αεροπλάνα. Έχει πάει στα 6. Ο στόχος θα μείνει στα 6 αεροπλάνα και προσπαθούν να δουν πώς θα αξιοποιήσουν τα αεροπλάνα και τα βράδια για να μπορούν να φέρουν περισσότερο έσοδο στην εταιρεία. Κοιτάξτε, έχουν γίνει πάρα πολλά στις κυπριακές αερογραμμές. Ήταν και οι κυπριακές αερογραμμές ένα κομμάτι του κρατικού μηνόταυρου, όπου όλα τα κόμματα διαχρονικά από το 60 μέχρι σήμερα το εκμεταλλεύτηκαν για να βάλουν τους δικούς τους να κάνουν τα δικά τους. Με αποτέλεσμα και αυτή η εταιρεία να χρεοκοπήσει, ας πούμε. Ιωσήφ, σχέδιο για να μπουν οι ιδιώτες στο νέο σχήμα, όποτε αυτό προκύψει, υπάρχει από την κυπριακή κυβέρνηση? Στις κυπριακές γραμμές υπάρχει δεδηλωμένη η πρόθεση και της κυβέρνησης και του Συμβουλίου για να εξεύρουν ένα στρατηγικό επενδυτή για να μπει. Όπως γνωρίζετε, το μεγαλύτερο μερίδιο των κυπριακών γραμμών το έχει το κράτος και υπάρχει και ένα μικρό μερίδιο σε 4-5 επιχειρηματίες ιδιώτες. Ζητάνε στρατηγικό επενδυτή, αλλά ο στρατηγικός επενδυτής για να έρθει πρέπει να δει ότι μια εταιρεία πάει να γίνει βιώσιμη. Δεν μπορεί να έρθει τώρα στην κατάσταση που είναι με τόσες εκκρεμότητες και να βάλει τα λεφτά του. Από ό,τι γνωρίζω και ό,τι λέει το ρεπορτάζ, βολιδοσκοπούν διάφορες εταιρείες στις κυπριακές γραμμές, λόγω κυρίως του συγκριτικού πλεονεκτήματος που έχουν ότι πετάνε σε μια περιοχή που είναι αρκετά υποσχόμενη για αεροπορικές γραμμές. Έχουν τα σλότ του Λονδίνου, τα οποία είναι πανάκριβα και τα κρατάνε ακόμα κυπριακές γραμμές. Έχουν το δρομολόγιο της Αθήνας, το οποίο είναι το μόνο κερδοφόρο σήμερα, από ό,τι φαίνεται. Οπότε υπάρχουν κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα, αλλά οι ξένοι επενδυτές βρίσκονται στο στάδιο της απλής βολιδοσκόπησης ακόμη. Δεν έχουν καταθέσει κάποια πρόταση συγκεκριμένη. Το Συμβούλιο λέει ότι είναι ανοιχτό, όποτε του καταθεθεί πρόταση από οποιονδήποτε στρατηγικό επενδυτή, να την εξετάσει και να την παρουσιάσει ενώπιον της κυβερνήσεως. Αν και είναι πρόωρο να το πούμε, διαβλέπεις να υπάρχει ελληνικό ενδιαφέρον για το νέο σχήμα, όποτε αυτό δρομολογηθεί? Μα κοιτάξτε, όπως γνωρίζετε, η ΜΕΝ Ολυμπιακή στην Ελλάδα έχει αρκετά προβλήματα και προβαίνει σε συρρήκνωση. Η ΔΕΤΖΙΑΝ έχει πολύ μεγάλα μερίδια της αγοράς, τουλάχιστον στα δρομολόγια προς Αθήνα και προς Λονδίνο. Οπότε δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος για να εμπλακεί, εκτός αν υπάρχει κάποιο άλλο σχήμα εξ Ελλάδος με επιχειρηματίες που θέλουν να μπουν σε αυτό το κομμάτι. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Μια και σε έχουμε εδώ μαζί μας, Ιωσήφ, η Κωνσταντίνη Παπατσάκονα θέλει να σε ρωτήσει κάτι για Τράπεζα Κύπρου. Ιωσήφ, καλημέρα. Έχουμε παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα μια κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα και συγκεκριμένα στην Τράπεζα Κύπρου, με την συνεχόμενη αλλαγή των διοικητικών υπαλλήλων και μιλάμε για διευθυντές, διοικητές, υποδιευθυντές και διευθυντές. Έχουμε και ένα νέο διοικητικό συμβούλιο. Τι ακριβώς γίνεται και για ποιο λόγο αλλάζουν κάθε εβδομάδα οι διοικητικοί υπάλληλοι? Κοιτάξτε να δείτε, μετά τις αποφάσεις του Μαρτίου στο Eurogroup, η Τράπεζα Κύπρου τέθηκε και αυτή σε καθεστώς εξυγείας. Mm-hmm. Αφού τέθηκε σε καθεστώς εξυγείας της και άρα ήταν κάτω από την εποπτεία της Τρόικα, θα έπρεπε το παλιό Συμβούλιο να φύγει και να έμπαινε νέο. Αυτό ακριβώς έγινε και γι' αυτό ονομάστηκε το Συμβούλιο από τον Μάρτιο μέχρι χτες μεταβατικό. Mm-hmm. Ήταν ένα νέο Συμβούλιο το οποίο υπάκουε στις εντολές της αρχής εξυγείας της Κύπρου, η οποία αρχή εξυγείασης βασικά έκανε ό,τι έλεγε η Τρόικα. Αυτό το Συμβούλιο βασικά προετοίμασε την Τράπεζα Κύπρου στο να φύγει από το καθεστώς εξυγείασης. Αυτό έγινε πριν 15 μέρες.
Δηλαδή η Τράπεζα Κύπρου βγήκε έξω από το καθεστώς εξηγήσεις με την έννοια ότι έχουν ομαλοποιηθεί κάποια πράγματα, άρχισε να λειτουργεί κλπ. Από τη στιγμή που έγινε αυτό, έπρεπε το Μεταβατικό Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει σε γενική συνέλευση των μετόχων, των νέων μετόχων αυτών, οι οποίοι κουρεύτηκαν και έγιναν μέτοχοι. Αυτόν το 18% το οποίο αντιπροσωπεύουν οι παγιοί μέτοχοι της Λαϊκής και το κομματιού που αφορούσε την Εκκλησία, τα Ταμεία Προνοίας και τους παλιούς μετόχους. Mm-hmm. Προχωρήσανε στη Γενική Συνέλευση την περασμένη Τρίτη, προχθές, εκλέξανε ένα νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο όλα τα άτομα του είναι νέα, δεν υπάρχει κανένας από τους 16 που να είναι από το παλιό Συμβούλιο ή από το... Όχι, δύο λεφτά. Εγώ εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να σε ρωτήσω, αντιπρόεδρος βγήκε Ρώσος. Αντιπρόεδρος βγήκε Ρώσος, ναι, διότι οι Ρώσοι, όπως ξέρετε, είχαν πάρα πολλές καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου και έχουν κουρευτεί πάρα πολύ. Εφόσον οι κουρεμένοι μετατρέπονται, τα κεφάλαια τα οποία έχασαν μετατρέπονται σε μετοχές, έχουν αποκτήσει σημαντικό λόγο στα δεξιενόμενα στην Τράπεζα Κύπρου. Έχουμε 6 Ρώσους στο Συμβούλιο. Μάλιστα. Αυτό αλλάζει κάτι όταν αλλάζει, συγγνώμη που σε διακόπτω, όταν αλλάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, τι γίνεται με τους ανθρώπους που έχουν καταθέσεις στην τράπεζα, όπου έχουν κάποιους ανοιχτούς λογαριασμούς στην ουσία, όταν αλλάζει το Διοικητικό Συμβούλιο, έχουν μιλήσει με τον προηγούμενο διευθυντή και έρχεται ένας καινούριος διευθυντής τώρα και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του, γνωρίζει ο καινούριος διευθυντής τι ακριβώς γίνεται στην τράπεζα, τι γίνεται με τους καταθέτες και με τους πολίτες που έχουν χρήματα στην Τράπεζα Κύπρου. Κοιτάξτε, θεωρούμε ότι το κάθε συμβούλιο που αναλαμβάνει αποτελεί συνέχεια του προηγούμενου, δηλαδή δεν αλλάζει mm-hmm. η προσωπική σχέση mm-hmm. του καταθέτη ή του δανειολήπτη με τον τραπεζίτη του, ας πούμε, που είναι στο κατάστημα, ξέρω, στην γωνία της Λευκοσίας, της Λεμεσού. Αυτό θεωρείται ότι συνεχίζεται. Εκείνο που έχει σημασία και το ερώτημα σας είναι σημαντικό, είναι κατά πόσον τώρα που εκλέγει νέο συμβούλιο θα αλλάξουν κάποιες στρατηγικές και κάποιες προσεγγίσεις προς τους είτε δανειολήπτες είτε προς τους καταθέτες. Και είναι αυτά τα οποία αναμένουμε να δούμε, δηλαδή τι πολιτική θα κάνουν, διότι μην ξεχνάτε ότι ακόμα στην Κύπρο υπάρχουν τραπεζικοί περιορισμοί. Μετά από το Eurogroup του Μαρτίου έχουν μπει κάποιοι τραπεζικοί περιορισμοί, πόσα λεφτά βγάζεις έξω, πότε αλλάζεται μια επιταγή, το ένα το άλλο. Αυτοί οι περιορισμοί δεν έχουν αρθεί όλοι. Δηλαδή είναι αυτό που λέω εγώ και το γράφω, ότι η Κύπρος είναι στην Ευρωζώνη, αλλά βασικά δεν είναι στην Ευρωζώνη. Διότι μια βασική αρχή της Ευρωζώνης είναι η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου. Εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να βγάλω στην Ελλάδα αύριο 100.000 ευρώ. Πρέπει να πάρω έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα, να δικαιολογήσω γιατί κλπ. Αυτά τα αναγάγουμε στο εμπόριο, το οποίο διακινεί μεγάλα χρήματα και κάνει εμβάσματα για να φέρει εμπορεύματα κλπ. Καταλαβαίνετε τι αναστάτωση επικρατεί. Ακριβώς. Μάλιστα. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί, το οποίο αυτοί πρέπει να το λύσουν. Δηλαδή πρέπει η Κύπρος να ομαλοποιηθεί όσον αφορά το θέμα των τραπεζικών συναλλαγών, για να μπορέσει να επαναλειτουργήσει σωστά το τραπεζικό σύστημα. Εντάξει, πιστεύω ότι το αυτό μεγαλύτερο στην ουσία δρόμο πρόκειται για πάει. Το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο. Το οριστικό, το πιο οριστικό. Το πιο οριστικό. Ναι, είναι οριστικό αυτό το συμβούλιο. Δεν έχει υπάρχει κάτι. Παρόλον, για να σημειώσετε το αυτό, οι 16 αυτοί που εξελέγησα πρέπει να κριθούν τώρα από την Τρόικα εάν πληρούν τις προϋποθέσεις. Και το ερώτημά μας εμάς τους δημοσιογράφους ήταν, καλά ρε παιδιά, γιατί δεν ξεσκονίσατε τους υποψηφίους καθώς όλοι ήταν υποψήφοι, ούτως ώστε πριν να εκλεγούν να γνωρίζουμε αν είναι ok και τηρούν τα κριτήρια της Τρόικας και της αρχής εξηγίασης. Λέει δεν προλάβαμε, διότι θα τελευταία στιγμή τα βιογραφικά τους. Άρα δεν αποκλείονται κάποιες αλλαγές. Δηλαδή μπορεί να πει Τρόικα, ο κύριος Πετινάκης ή ο κύριος Ιωσήφ δεν κάνουν γιατί δεν έχουν, ας πούμε, τα δεπτυχία, γιατί δεν έχουν τα εμπειρία. Δεν θα απέκλεια εγώ να γίνουν κάποιες μεμονωμένες αλλαγές ατόμων ακόμα. Μάλιστα. Ιωσήφ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πλήρης η ενημέρωση που μας έκανες. Άμα χρειαστούμε... Μπορώ να πω κάτι. Παρακαλώ. Μπορώ να πω κάτι το οποίο θεωρώ σημαντικό και δεν το είδα να το πιάνουν ούτε στην Κύπρο ούτε στην Αθήνα. Το ότι άναψε χθες η φλόγα στην Κύπρο. Μάλιστα. Είναι ένα σημασιολογικό θέμα. Το ότι όμως το άναμα γινόταν τη στιγμή που η Ανατολική Μεσόγειος βρισκόταν υπό πολεμικά τύμπανα και όλα τα πολεμικά της Αμερικής, της Ρωσίας, στον ευρωπαϊκό χώρο ήταν στην Ανατολική Μεσόγειο, αυτό στέλνει και ένα μήνυμα στα πολιτικά. Δηλαδή, κατά την ταπεινή μου γνώμη,
είναι σαν να λένε τους Τούρκους οι Αμερικάνοι, εμείς θα πάμε για να κάνουμε σύραξη με τη Συρία, είναι υπό αναβρασμό η επιλογή, αλλά αυτούς τους μικρούς εκεί τους Λιλιπιούτιους, άστε τους να κάνουν τις εξορίξεις τους και να ασχολούνται με τα φυσικά αέρια, είναι δικό μας θέμα να τους ελέγχουμε. Αυτό έχει τη σημασία τους στα πολιτικά, κατά τη γνώμη μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωσήφ. Καλή συνέχεια. Άστε, όταν θα έχουμε κάτι από την Κύπρο, μπορείς να μας ενοχλήσεις και εσύ να μας το υπενθυμίσεις, γιατί κοιτάμε τις εφημερίδες, αλλά άλλο να είσαι εκεί πέρα και αλλιώς θα οσφραίνεσαι. Καλημέρα σου. Να είστε καλά, παιδιά, και καλή δουλειά. Γεια χαρά. Πάμε τώρα. Πάμε στο θέμα της ανασφάλισης της εργασίας και σε ένα ρεπορτάζ, μια μεγάλη έρευνα που έκανε η ιστοσελίδα μας στο zoogla.gr. Δεν ξέρω αν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον συνάδελφο, τον Παναγιώτη Βλαχουτσάκο. Παναγιώτη, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές και τηλεθεατές της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας. Πράγματι, κάναμε μια έρευνα σχετικά με την ανασφάλιση στην εργασία. Επισκεφθήκαμε μια εταιρεία, τηλεπολίσεων συγκεκριμένα. Ξέρετε, είναι αυτές τις εταιρείες οι οποίες προσλαμβάνουν άτομα, συνήθως ανασφάλιστα, τα βάζουν μπροστά από ένα τηλέφωνο και τους ζητούν να προωθούν υπηρεσίες, είτε τραπεζικές, είτε υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και άλλα. Το θέμα είναι τι κάνουν αυτές οι εταιρείες, μάλλον τι κάνουν οι επικεφαλείς των συγκεκριμένων εταιρεών, σε περίπτωση που πληροφορηθούν ότι γίνεται κάποιος έλεγχος από το ΕΚΑ ή από το ΣΔΟΕ. Αυτό καταγράψαμε εμείς, όπως είδαμε και στο βίντεο το οποίο αναρτήσαμε και δημοσιεύσαμε. Σηκώνουν... Θα το δούμε στη συνέχεια, Παναγιώτη, και το βίντεο. Θα το δούμε. Σηκώνουν όλους τους ανασφάλιστους πάνω, τους διατάζουν στην ουσία να κλείσουν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι άνθρωποι αυτοί, συνήθως νέοι, συνοστίζονται στους διαδρόμους, στις σκάλες και εν συνεχεία τρέχουν προς την έξοδο έτσι ώστε να φύγουν προτού προλάβουν οι ελεγχτές να μπουν μέσα στην εταιρεία και να ελέγξουν, να ελέγξουν σχετικά με ανασφάλιση υπαλλήλους, να κάνουν έναν έλεγχο σχετικά με τις ανασφάλιση υπαλλήλους. Αυτό το καταγράψαμε εμείς, το είδαμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω, Παναγιώτη, ότι σήμερα πραγματοποιείται ευρεία σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας για την αδήλωτη εργασία. Νομίζω είναι και σε εξέλιξη. Ξεκίνησε στις 10.30 υπό τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Έχει προηγηθεί το ρεπορτάζ μια μέρα. Ακριβώς. Με αφορμή την έναρξη από τη 15η Σεπτεμβρίου της εφαρμογής του νέου πλαισίου ποινών και της διαδικασίας επιβολής του για την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Στόχος, και θα τεθεί και στην σύσκεψη, είναι να γίνει ο συντονισμός όλων των ελεγκτικών οργάνων και υπηρεσιών, των συναρμόδιων υπουργείων, καθώς και η κατάρτιση νέου επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχων για την πάταξη της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Ναι, Κωνσταντίνα, επέτρεψε μου να σου πω ότι τέτοιες συσκέψεις έχουν γίνει πάρα πολλές. Ωστόσο, το φαινόμενο συνεχίζει να υπάρχει και μάλιστα να αυξάνεται. Διότι, όπως έχουμε παρατηρήσει και εμείς από πάνω εδώ πέρα, λόγω της οικονομικής κρίσης, πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται την κατάσταση αυτή. Προσλαμβάνουν άτομα νέα με μισθούς πείνας κυριολεκτικά, δηλαδή με μισθούς από 230 μέχρι 350 ευρώ το 8ωρο. Προφανώς και φυσικά ανασφάλιστα άτομα. Τα βάζουν και δουλεύουν σε καθεστώς γαλέρας και εν συνεχεία τα απολύουν. Δηλαδή αλλάζουν στην ουσία τους εργαζομένους σαν τα πουκάμισα. Το πιο σημαντικό. Και επίτρεψε να σου πω ότι μέχρι τώρα, όπως φαίνεται μέχρι τώρα, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα, οι ελεγκτικές υπηρεσίες, οι ελεγκτικές αρχές δεν φαίνεται να κάνουν και τόσο καλά τη δουλειά τους. Διότι οι εταιρείες αυτές συνεργάζονται με άλλα παρακείμενα καταστήματα, στην περίπτωση ελέγχου ειδοποιούνται αμέσως. Το είδαμε κιόλας στο ρεπορτάζ το οποίο κάναμε. Και πάντα καταφέρνουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, να τις καπουλάρουν στο τέλος και να εμφανίζουν ό,τι θέλουν χωρίς φυσικά να υφίσταται κάποιο πρόστιμο. Πάντως, είναι λίγο οξύμορο να έχουμε την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων με όλη αυτή την νομοθεσία που έχει συσσωρευτεί το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, και από την άλλη τώρα το Υπουργείο να κόπτεται να πατάξει την παράνομη και την ανασφάλιστη εργασία. Ακριβώς. Όταν έχουν πέσει πλέον όλα τα τείχη προστασίας των εργαζομένων και της ασφάλισης, τώρα ψάχνουμε να βρούμε από πού χάνεται το νερό μέσα στο πιθάρι. Όταν καταλύσεις όλα τα εργασιακά δικαιώματα, μετά προσπαθείς να βρεις και να αναλύσεις ποιες εταιρείες δεν τηρούν αυτά τα λίγα εργασιακά δικαιώματα τα οποία έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει, την ώρα που έχεις στον δρόμο γύρω στα 2 εκατομμύρια ανέργους. Να μην το ξεχνάμε αυτό. 65% στους νέους, Παναγιώτη, και αυτό που λες είναι αλήθεια. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να δούμε το βίντεο. Να είστε καλά. Αν σας φαίνεται αυτό χρήσιμο.
Όχι. Καλά και δουλεύετε, ρε παιδιά, τι έγινε. Δεν έχουμε δουλειά, θα πούμε. Εγώ το κατάλαβα, την κατάλαβα τη δουλειά. Λέω για να λέει κλείστε αμέσως τις πολιτές. Λέει ενώ. Είναι οι σκηνές μιλάνε από μόνες τους, παρόλο που είναι λίγο θολές. Έδειχναν εκείνο το τρεχαλιτό των δύσμυρων, θα τα πω, και ας μου επιτρέψουν οι νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να βγάλουν ένα μεροκάματο. Τέλος πάντων, σε μια ατμόσφαιρα που ζούμε και που τα πράγματα είναι τόσο δύσκολα για τους εργαζόμενους, θα περάσουμε σε ένα θέμα το οποίο για πάρα πολλούς τους έχει αφήσει έκπληκτους. Λες και δεν ξέρανε ότι μερικοί άνθρωποι ήταν εντελώς διαφορετικά από αυτό που εμφανιζόντουσαν. Θα μιλήσουμε τώρα με την Φλόρα Πέτσι. Φλόρα, καλημέρα. Καλημέρα Κωνσταντίνα, καλημέρα Κώστα. Έχουμε εξέλιξη στο θέμα της δίκης του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Ακριβώς. Συνεχίζεται και σήμερα η δίκη για τις προμήθειες των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Να ξεκινήσουμε με τα νέα δεδομένα. Η εισαγγελέα Γεωργία Αδελίνη πρότεινε σήμερα την ενοχή των Γιάννη Μπόκου, Νίκου Ζήγρα και Φροσύνη Λαυροπούλου. Συγκεκριμένα για τον Γιάννη Μπόκο, τον πρώην Γενικό Διευθυντή Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η κυρία Αδελίνη είπε πως ανήκε στη βασική ομάδα διακίνησης μαύρου χρήματος του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Συγκεκριμένα ήταν ο άνθρωπος που αναφερόταν στις σημειώσεις που βρέθηκαν στο σπίτι του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Η κυρία Αδηλίνη είπε συγκεκριμένα ο επωνομαζόμενος και ο βοσκός που κατάγεται από τα ανόγια, όπως ο βοσκός φυλάει τα πρόβατα, φυλούσε τα χρήματα του πρώην υπουργού. Ο Άκης Τσοχαντζόπουλος αντέδρασε. Καταπέλτης και σήμερα, Φλόρα, η κυρία Αδηλίνη. Ξεκίνησε από χθες με τον κύριο Τσοχαντζόπουλο που είπε ότι ήταν αυτός που μετέφερε το μαύρο χρήμα μέσα με βαλίτσες. Ακριβώς, και μάλιστα είπε ότι γνώριζε ότι τα βάρη από τις μίζες θα μετακυλίονταν στον καταχρεωμένο ελληνικό λαό που τον είχε εμπιστευτεί. Θεώρησε δεδομένη την δωροδοκία του τόσο στην υπόθεση των υποβρυχίων όσο και στα τόρμη 1, ενώ υποστήριξε ότι οι μίζες αυτές μετακυλήθηκαν στα ακίνητα των συγγενικών προσώπων του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Για τον εξάδερφο του Άκη, τον Νίκο Ζήγρα, είπε πως επίσης είχε ηγετικό ρόλο στην υπόθεση. Μάλιστα, συγκεκριμένα τόνισε ότι ήταν αυτός που είχε συστήσει εταιρείες για λογαριασμό του πρώην υπουργού και διαχειριζόταν χρήματα σε πολλά μέρη του κόσμου που δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Αλλά τον απάλλαξε μόνο για το ποσό των 120.000 ευρώ που βρέθηκε σε ελβετική τράπεζα στο όνομα της Δίκης Σταμάτη, γιατί συγκεκριμένα αυτά τα χρήματα κατατέθηκαν από τον Άκη Τσοχαντζόπουλο με το διαβατήριο του Νίκου Ζήγρα, όπως είπε η εισαγγελέα. Για την λογίστρια του κ. Τσοχαντζόπουλου, Εφροσύνη Λαυροπούλου, είπε πως είχε αναλάβει το ρόλο να βρίσκει τους κατάλληλους αγχυρανθρώπους για να διαχειρίζεται τα χρήματα των εξωχώριων εταιριών. Του Άκη Τσοχαντζόπουλου, έτσι, γραμματέας και λογίστρια. Ακριβώς. Αν θέλετε να πούμε και λίγα λόγια για τη δίκη Σταμάτη, στην οποία αναφέρθηκε χθες η εισαγγελέα. Ήταν κατηγορηματική στο να επιστραφεί το ακίνητο της Διονυσίου Αεροπαγίτου στη δίκη Σταμάτη
γιατί όπως είπε αυτό αποκτήθηκε από τα παράνομα, τα παράνομα χρήματα του Άκη Τσοχαντζόπουλου. Όπως είπε, ο αληθινός ιδιοκτήτης του νεοκλασικού από το 2002 ήταν ο Άκης Τσοχαντζόπουλος και η Βίκη Σταμάτη γνώριζε τα πάντα. Μάλιστα, ανέφερε και ένα ταξίδι που είχε κάνει το ζευγάρι στη Σαρδινία, όπως επίσης και τον πολυτελέστατο γάμο που όλοι θυμόμαστε στο Παρίσι. Και είπε χαρακτηριστικά πώς θέλει μετά από όλα αυτά να μας πείσει η κυρία Σταμάτη ότι δεν έχει γνώση του πακτολού των χρημάτων και της παράνομης προέλευσής τους. Οι λογαριασμοί της τροφοδοτούνταν με παράνομα έσοδα του πρώην Υπουργού, επομένως γνωρίζει ποιοι είναι οι διαχειριστές των παράνομων χρημάτων. Μάλιστα. Όσο για τον χαρακτηρισμό που είχε αποδώσει τον εαυτό της η Βίκη Σταμάτη, είχε πει συγκεκριμένο ότι είναι μαχήτρια του φωτός. Η κυρία Αδηλίνη δεν θέλησε να το σχολιάσει αυτό, αλλά είπε ότι είναι δικαίωμα του κάθε ανθρώπου ο αυτοπροσδιορισμός του. Είναι αναγκαίο όμως, είπε, και το γνώθησε σε αυτόν. Εντάξει, Φλωρά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί άμα υπάρχει εξέλιξη, είναι μια δραματική ιστορία και πολύ στενάχωρη για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ακριβώς. Που είχαν γνωρίσει και προσωπικά τον Τσοχαντζόπουλο στις περιόδους της δόξας του. Έτσι. Ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά. Πάνε 2 χρόνια λοιπόν που έχουν επικρατήσει οι αντάρτες στην Λιβύη. Οι αντάρτες οι οποίοι ξέρουμε ότι ήταν μέλη μιας χρωματιστής, όπως λέγεται, επανάστασης, σαν για αυτή που ξεκίνησε, είχε ξεκινήσει λίγο νωρίτερα στη Συρία και τώρα βρίσκονται στην εξουσία, αφού σκότωσαν με φρικτό τρόπο τον απαξιωμένο από τη Δύση, Μουαμάρ Καντάφη. Σε μια παρόμοια ατμόσφαιρα, την οποία παροτρύνουν οι ΗΠΑ στη Συρία, ελάχιστα πράγματα μας λένε τα διεθνή λεγόμενα μέσα, να μην ξαναπώ αυτά που πώς θα αποκαλώ από πληροφόρησης και από βλάκωσης, για το τι γίνεται σήμερα στη Λιβύη. Έψαξα σε όλο το διαδίκτυο για να βρω κάποιο φιλμάκι και τελικά βρήκα ένα στο ρωσικό συνινή, όπως το λέω, το Russian Television. Οι μπιμπισιάριδες και οι συνινιάριδες, πόσο μάλλον οι Γάλλοι που πρωταγωνίσαν στους βομβαρδισμούς των κυβερνητικών θέσεων στη Λιβύη, ξέχασαν το γεγονός. Ούτε μας λένε τι συμβαίνει σήμερα στη Λιβύη. Μη είδηση. Μετά το φιάσκο στο Αφγανιστάν και το Ιράκ και όπου αλλού έχει παρέμβει η Δημοκρατική Δύση για να διδάξει στους άλλους λαούς τα αγαθά της δημοκρατίας, θέλω λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί ένα πολύ σύντομο βίντεο με το οποίο οι Ρώσοι διακριτικά αλλά καυστικά θύμισαν τα επακόλουθα της επέμβασης στη Λιβύη. Θα πρέπει κανονικά να γιόρταζαν στη Λιβύη τα 2 χρόνια της κατάληψης της Τρίπολης και του σχηματισμού κυβέρνησης από τους επαναστάτες. Αν και απομένει ένας μήνας για να συμπληρωθούν 2 χρόνια από την επέτειο της δολοφονίας του Καντάφη. Κάθε άλλο παρά γιορταστική ατμόσφαιρα επικρατεί στη χώρα. Η εφορία από τη νίκη της Επανάστασης έχει υποχωρήσει μια και βαθιά πολιτική κρίση, μαστίζει τη Λιβύη με επακόλουθο βαθιά οικονομική κρίση. Οι κάτοικοι ζουν σε μια ατμόσφαιρα ανασφάλειας, καθώς καθημερινά είναι τα φωνικά πολιτικής αντεκδίκησης. Η κυβέρνηση που ελέγχεται από τους αδελφούς μουσουλμάνους αντιμετωπίζει σκληρή αντιπολίτευση και επικρατεί φόβος μην επαναληφθεί το φαινόμενο της Αιγύπτου. Και έτσι στην πρωτεύουσα περιπολούν συνέχεια πολιτοφύλακες, μισθοφόροι του Προέδρου του Κογκρέσου. Στην Ανατολική Λιβύη και στις πόλεις Βεγγάζη και Ντέρνα οι δολοφονίες πολιτικών ξεπερνούν τους 51. Όπως έγραψε και η Wall Street Journal, η κυβέρνηση έχει καταφύγει σε μεθόδους παρακολούθησης καταφυγής περιόδου προκειμένου να αντιμετωπίσει παρόμοιες επιθέσεις. Η χώρα ολοένα κατρακυλάει στον Ισλαμικό εξτρεμισμό. Όσο για την Αλ-Κάιντα, έχει μεταφέρει τις βάσεις της στη Νότια Λιβύη και από εκεί προετοιμάζει την επιστροφή της στο Μαλί, από όπου εκδιώχθηκαν τα μέλη της μετά τη γαλλική στρατιωτική επέμβαση. Εδώ βλέπουμε μια ανταπόκριση από το Ισραήλ, γιατί και το Ισραήλ έχει εκφράζει δυσφορία για αυτό που συμβαίνει στη Λιβύη, γιατί κάθε άλλο βέβαια επικράτησε ένα καθεστώς που θα ευνοούσε την πολιτική που ακολουθεί το Ισραήλ.
Η λιβική κοινωνία αποτελείται από Άραβες, Μπερμπερίνους και Τεμπού. Έτσι το Σύνταγμα θα πρέπει να προβλέπει αναλογική αντιπροσώπευση, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Όσο για την παραγωγή του πετρελαίου, εδώ είναι πάλι τα δύσκολα. Η Λιβύη έχει χάσει περισσότερα από 1.600.000 δολάρια από τις 25 Ιουλίου ως σήμερα, παραδέχτηκε ο Υπουργός Πετρελαίου. Ο ίδιος είπε πως το εξής θα παρεμβαίνει ο στρατός στην περίπτωση που κηρυχθεί και πάλι απεργία στα λιμάνια της χώρας. Πάντως, δύο από τα μεγαλύτερα δηληστήρια της Λιβύης παραμένουν κλειστά, πράγμα που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η πραγματική οικονομία αυτή είναι η σημαία της Αλ-Καΐντα. Ότι η πραγματική οικονομία δεν έχει κατορθώσει να βρει τους ρυθμούς της προεπαναστατικής εποχής. Η περίοδος της εφορίας έχει τελειώσει και η Λιβύη δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις παραγγελίες που δέχεται κάθε μήνα. Μετά από δύο χρόνια, πολλοί αναρωτιούνται, άξιζε τον κόπο να καταστραφεί η Λιβύη για να αποκτήσουν ένα μη κράτος. Ουδής γνωρίζει πλέον ποιος είναι ο νικητής και ποιος ο νικημένος στη λιβική κοινωνία. Μετά από 2,5 χρόνια εμφυλίου στη Συρία, το παράδειγμα της Λιβύης είναι καταλυτικό. Να πούμε εδώ δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι το πετρέλαιο της Λιβύης κάλυπτε εξ ολοκλήρου σχεδόν ανάγκες της Ευρώπης και για τη σημειολογία να πούμε ότι ήταν ο πρώην Γάλλος πρόεδρος ο οποίος έδωσε το πράσινο φως για την επέμβαση στη Λιβύη και βλέπουμε τον σημερινό Γάλλο πρόεδρο να τον ακολουθεί κατά βήμα στην υπόθεση της Συρίας. Είναι μια σημειολογία η οποία θα πρέπει να την ξέρει ο καθένας μας. Ναι, η Λιβύη είναι μια ιστορία την οποία την αποκρύπτουν με τρόπο, μπορώ να πω, εκοφαντικό, αν μου επιτραπεί αυτή η έκφραση. Γιατί είναι ακριβώς τι θα μπορούσε να συμβεί και στη Συρία εάν επικρατήσουν οι αντάρτες. Οι φυλές. Γιατί στη Λιβύη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κράτος, είναι χωριστό κράτος. Ο κάθε πολέμαρχος έχει κάνει το δικό του κράτος και όλα αυτά που μας λέγανε για τον Καντάφη τώρα συνηγορούν ότι τουλάχιστον ο Καντάφη κρατούσε μια χώρα σε συνοχή. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Καντάφη ήταν ένας κακός δικτάτορας, ενώ ο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας είναι ένας καλός δικτάτορας. Δηλαδή έχουμε τους καλούς αυταρχικούς ηγέτες που είναι φίλοι της Δύσης και των συμφερόντων των δυτικών και τους κακούς δικτάτορες, τους οποίους όταν ανατρέπουμε... Βέβαια, εδώ πέρα είναι και λίγο το θέμα της Αιγύπτου που είναι παράξενο, γιατί καλός δικτάτορας ήταν ο Μουμπάρακ, τον ανατρέψανε και δεν τους βγήκε σωστά τα πράγματα και αναγκάστηκαν να στείλουν το στρατό να βοηθήσει την κατάσταση, όπως να την πάνε εκεί που θέλουν. Έχουμε συνέχεια. Να πάμε στην, σε ένα άλλο ρεπορτάζ. Σε ένα άλλο ρεπορτάζ του Σωτήρης Κουλούδης που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας zoogla.gr για τον τάφο του Αλέξανδρου. Του Μεγαλέξανδρου, όπως το λέμε. Να πάμε στο βίντεο πρώτα και να το σχολιάσουμε. Πολύ μεγάλο ενθουσιασμό έχει προκαλέσει στους αρχαιολόγους η ανακάλυψη αυτού του τεράστιου μακεδονικού μνημείου. Το μέγεθός του, αλλά και τα πρώτα στοιχεία, δείχνουν ότι πρόκειται για έναν πολύ σπουδαίο Μακεδόνα.
Είχαμε προβλέψει να έχουμε το Σωτήρι το Σκουλούδι να μας σχολιάσει το βίντεο, αλλά τρέχει σε ρεπορτάζ, γιατί κάτω έχουμε τις, να πούμε, τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις και θα καλύπτει, ίσως και αυτή τη στιγμή να καλύπτει για το Zoogla.gr όχι να μην πω από τώρα επεισόδια, αλλά τα γεγονότα που τρέχουν. Πάντως είναι εντυπωσιακό. Όντως εντυπωσιακό. Σύμφωνα, να πούμε, με τους αρχαίους συγγραφείς, οι ντόπιοι έδειχναν στους επισκέπτες τον τάφο του Μέγα Αλέξανδρου στην Αλεξάνδρεια έως το 391 μετά Χριστόν. Μετά από εκεί και ύστερα χάνονται τα ίχνη του. Κανείς δεν μπορούσε να πει με κατηγορηματικό τρόπο πού βρίσκεται ο τάφος του Αλέξανδρου. Κάποιοι μίλησαν βέβαια για τον παλιό θρύλο των κατοίκων της αρχαίας Αμφίπολης, που λέει πως κάπου εκεί βρίσκεται ένας τρανός βασιλιάς. Πάντως το μέγεθος των ανασκαφών μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα είναι μια νέα Βεργίνα η περιοχή, και όσοι έχουν επισκεφτεί τη Βεργίνα, εγώ έχω πάει, μπορώ να πω, 2 και 3 φορές και θέλω να ξαναπάω, γιατί είναι ίσως από τα ωραιότερα μνημεία με τον τρόπο που έχει κατασκευαστεί η Τούμπα, που είναι ο τάφος του Φίλιππου, και η σπουδαία δουλειά που είχε κάνει τότε ο Ανδρόνικος σε αυτή την υπόθεση. Να πούμε επίσης πως και οι αρχαιολόγοι που μετέχουν στην ανασκαφή είναι εντυπωσιασμένοι από τον μακεδονικό τύμβο, αλλά ακόμη δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα ή να κρατούν χαμηλούς τόνους. Ωστόσο, η κυρία Περιστέρη, που είναι και η επικεφαλής της ανασκαφής, μας είπε, δήλωσε στο Zoogla.gr και στον Σωτήρη Σκουλούδη, πως είναι κατασκευασμένο στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Συμπίπτει ιστορικά με μία εποχή κατά την οποία συμβαίνουν πολλά και δραματικά γεγονότα στην Μακεδονία και ειδικά στην Αμφίπολη, με τις διαμάχες των επιγόνων του Αλέξανδρου, τον θάνατο της Ροξάνης και του μικρού Αλέξανδρου. Είναι πολύ ωραίο ρεπορτάζ, με πολύ ωραία εικόνα και αναλυτικό. Και ελπίζουμε να η σκαπάνη των αρχαιολόγων να φέρει και άλλα πράγματα που θα πείθουν πλέον ότι πρόκειται για τον τάφο του Αλέξανδρου, έτσι για να, σε μια εποχή που είμαστε ολοκατήφια, να νιώσουμε και λίγο αισιοδοξία με. Πάντως, αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η όλη διαδικασία, η όλη προσπάθεια να μην σταματήσει, διότι κάποια στιγμή και τα χρήματα τελειώνουν. Βέβαια, η κυρία Περιστέρη έχει πει ότι την έχουν διαβεβαιώσει ότι θα βρεθούν τα κονδύλια για να συνεχιστεί η προσπάθεια, και που ξέρουμε, μπορεί η ίδια ιστορία να έρθει να βάλει στη θέση τους κάποια πράγματα που εμείς δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους γείτονες, και που κάποιοι πρωθυπουργοί στο παρελθόν είχαν πει ότι σε 10 χρόνια θα είχαμε ξεχάσει και τα ονόματα και την ιστορία. Και την ιστορία μας. Καλά, τα ονόματα τώρα με το όνομα είναι ακόμα πάρα πολύ δύσκολη ιστορία, γιατί όπως ξέρουμε, παρόλο που ο Νίμιτς προσπαθεί να διατηρήσει για το Θεαθήν, εγώ νομίζω, ένα διάλογο, εκείνο που έχουν κατορθώσει είναι να έχουν καθιερώσει το όνομα, και με τη βοήθεια φίλων και συμμάχων οι οποίοι τους αναγνωρίζουν με αυτό το όνομα. Τέλος πάντων, θέλω να περάσουμε στα καθαρά οικονομικά θέματα, τα οποία αυτή την εποχή βρίσκονται σε μία αναστολή με αφορμή τις γερμανικές εκλογές. Ο Σόμπλε πηγαίνει αύριο στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της Ευρώπης, της Νέας Ευρώπης, Ενωμένης Ευρώπης, στη Λιθουανία, αλλά γεγονός είναι ότι οι γερμανικές εκλογές έχουν παραλύσει τη διαχείριση της ευρωκρίσης. Πολλοί λένε, μάλιστα, ο γερμανικός τύπος, όπως διαβάζω εδώ, θεωρεί ότι ο Σόμπλε περισσότερο κάνει ένα διάλειμμα από την προεκλογική εκστρατεία και είναι κάτι σαν μια ευχάριστη διακοπή μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Ένα άλλο θέμα το οποίο με έχει εντυπωσιάσει που δημοσιεύει σήμερα το Βήμα είναι
η Διεθνής Ομοσπονδία Οξφάμ, που καλεί τη Γυρά Ήπειρο να αλλάξει πορεία, γιατί η παράταση της λιτότητας βυθίζει την Ευρώπη στη φτώχεια. Σχεδόν 146 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να βρίσκονται στα όρια της φτώχειας μέχρι το 2025, εάν η Ευρώπη συνεχίσει να εφαρμόζει αυστηρά μέτρα λιτότητας, αναφέρει η έκθεση που δημοσίευσε την Πέμπτη η Οξφάμ. Με την ανεργία να έχει εκτιναχθεί σε επίπεδα ρεκόρ και τη δυσαρέσκεια των πολιτών να κλιμακώνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χαλαρώσει κάπως τα μέτρα λιτότητας για όλους, εκτός από εμάς βέβαια. Στις χώρες προχωρώντας μεγαλύτερο χρονικά περιθώρια στις χώρες να επιτύχουν τους στόχους του ελλείμματος, αναφέρει η έκθεση. Δηλαδή, αυτό που λέμε, προσπαθούν να δώσουν παράταση αυτό που θεωρούν και σαν επιτυχία από την ελληνική κυβέρνηση. Η επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος Οξφάμ Αλόνσο, Ναταλή Ανόλσο, κάλεσε τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συναντώνται αύριο στη Λιθουανία, όπως είπαμε, να αλλάξουν πορεία. Καλούμε τις ευρωπαϊκές χώρες να προασπιστούν ένα νέο οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο που θα επενδύει στους ανθρώπους, θα ενισχύει τη δημοκρατία και θα επιδιώκει τη δίκαιη φορολογία. Οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν δισεκατομμύρια για τις δημόσιες υπηρεσίες, όπως αυτές της υγείας και της εκπαίδευσης. Αυτό, ξέρετε, τι μου θυμίζει. Αυτά τα ωραία λόγια και αυτές οι παροτρύνσεις μου θυμίζουν τη στεναχώρια που κάθε τόσο εκφράζονται από κυβερνητικά στελέχη για τα δεινά που υποφέρει ο λαός. Δηλαδή, όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός, ας πούμε, και λέει «Καταλαβαίνω και κατανοώ τις δυσκολίες των χαμηλών συνταξιούχων». Θα γίνω πολύ λαϊκιστής, αλλά δεν το αντέχω πια. Θα ήθελα κάποιον από αυτούς που μας συμπονούν, τους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τους χαμηλά αμοιβόμενους, να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με, δεν σας λέω με 300 και 230 ευρώ, με 500 ευρώ. Νομίζω ότι... Περισσεύει η υποκρισία, ειδικά στις μέρες μας, και βεβαίως έχουμε μια κατάσταση που, όπως όλοι διαπιστώνουμε, με βάση τα μέτωπα τα οποία έχουν ανοίξει, ουσιαστικά σπρώχνουμε τον κόσμο στην ιδιωτική οικονομία. Δηλαδή, να δούμε το τελευταίο διάστημα με τα σχολεία τι γίνεται. Δηλαδή, πέρυσι φύγανε από τα ιδιωτικά σχολεία περίπου 8,5 με 10.000 μαθητές. Φέτος, με την κατάσταση που επικρατεί, και φύγανε προς το δημόσιο. Προς το δημόσιο. Καταλήξαν τα ιδιωτικά σχολεία πέρσι, λόγω του κόστου ζωής, λόγω της κρίσης, λόγω της ύφεσης, διότι πολλές οικογένειες δεν τα βάζουν κάτω και δεν βγαίνουν, και πήγαν στα δημόσια σχολεία. Και φέτος κλείνουν δημόσια και σχολεία. Φέτος, λοιπόν, έχουμε τα δημόσια σχολεία με την αναταραχή αυτή, με το να μην υπάρχουν δάσκαλοι, να συγχωνεύονται και όλα αυτά, να βλέπουμε τον κόσμο να επιστρέφει ξανά στα ιδιωτικά. Το ίδιο γίνεται και στο κομμάτι της υγείας. Όπου και εκεί βλέπουμε τον κόσμο να στρέφεται στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, και να μην πούμε στο κομμάτι της ασφάλισης, όπου πλέον οι ασφαλιστικές εταιρείες τρίβουν τα χέρια τους. Έχουν δημιουργήσει call center και σε παίρνουν για να σου πουλήσουν καθημερινά καινούργια ασφαλιστικά προϊόντα, διότι ξέρουν ότι η κοινωνική ασφάλιση πλέον πνέει τα νήσια. Θέλω να πάμε τώρα στην αίθουσα σύνταξης πάλι, να μιλήσουμε και για κάτι το οποίο αλλιώς το περιμέναμε, αλλιώς μας βγήκε. Θέλουμε να ρωτήσουμε τον Ανδρέα Θανασούλη τι περιμένει από την εθνική ομάδα του μπάσκετ. Ανδρέα, μας ακούς? Ωραία. Σε λίγο θα έχουμε λοιπόν τον Ανδρέα να μας μιλήσει για τον... Έχουμε τον πρώτο. Τον έχουμε λοιπόν τον Ανδρέα. Ανδρέα. Καλησπέρα, γεια σας, καλημέρα. Καλησπέρα. Πώς είστε? Καλημέρα μάλλον. Τρία λεπτά ακόμα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, τι να πούμε... Πες μας τι περιμένουμε από το σημερινό αγώνα της Εθνικής. Περιμένουμε να δείξει η Εθνική ότι υπάρχει ακόμα ζωή, ή να μας δώσει το τηλεκτρικό χτύπημα Ισπανία και να αποχωρήσουμε από το Ευρωμπάσκετ. Είναι τόσο απλά τα πράγματα.
μετά τις δύο ήττες από Ιταλία και Φιλανδία, η εθνική στον έκτο όμιλο, τον οποίο έχει δημιουργηθεί για τη β' φάση του Ευρωμπάσκετ, είναι στην τελευταία θέση, έχει δύο βαθμούς, οι οποίοι μεταφράζονται σε δύο ήττες. Και πλέον καλείται να κερδίσει την Ισπανία που έχει ένα παραπάνω βαθμό για να φτάσει στους 4 και να μπει με τις καλύτερες προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση πλέον της τέταρτης θέσης, όπως τα καταφέραμε, που οδηγεί στην τελική οκτάδα του Ευρωμπάσκετ. Είναι κάτι σαν νοκάουτ το σημερινό παιχνίδι. Στην περίπτωση που χάσει η Ισπανία, είναι και αυτή η κινδυνεύει? Όχι, οι Ισπανοί ακόμα δεν έχουν αυτό το φόβο. Είναι, για την ώρα στη δεύτερη θέση έχουν 3 βαθμούς σε ένα γκρουπ ομάδων που είναι μαζί με τη Σλοβενία, τη Φιλανδία και την Κροατία. Όμως οι Ισπανοί έχουν ακόμα περιθώρια. Εμείς είμαστε με την πλάτη στον τοίχο και δεν ξέρουμε αν μας φτάνουν ακόμα και οι δύο νίκες από τους 3 επόμενους αγώνες που έχουμε να δώσουμε για την β' φάση. Δηλαδή ακόμα και με 3 νίκες περνάμε σίγουρα, αλλά με 2 νίκες δεν είναι και τόσο σίγουρο το πώς θα εξελιχθεί ο όμιλος, γιατί παίζουν και άλλοι, έτσι. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, αυτό πρέπει να συγκρατήσουμε. Ας ελπίσουμε και να δούμε τι χαρακτήρα θα δείξουν οι παίχτες του Τρινκέρι. Ας ελπίσουμε ότι θα πάμε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντρέα. Να σε καλά, 7 παρατέρατο να πούμε το μάτς, έτσι. Ναι, 7 παρατέρατο. Από το Αντένα απευθείας. Ωραία. Αυτό. Σε ευχαριστούμε. Να σε καλά. Έτσι πλησιάζουμε στο τέλος. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για τα συνδικαλιστικά μας, μια και σε έχουμε σε εδώ. Σε κάποια άλλη εκπομπή προφανώς. Σε κάποια άλλη θα φέρω και τον Τζαλαπάτη και εσένα να αναλύσουμε. Να περιγράψουμε τι σημαίνει στο χώρο του τύπου και των media. Ακριβώς. Και γιατί έχει γίνει όλη αυτή η απαξίωση για τους δημοσιογράφους και γιατί οι δημοσιογράφοι απαξιώνουν τα συνδικαλιστικά τους. Είναι πολύπλευρο το πρόβλημα. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την παρουσία σου, Κώστα, καλώς που ήρθες εδώ πέρα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους συνεργάτες μας από την τεχνική υποστήριξη, τον Νίκο Σακά και τον Δημήτρη Δήμα. Θέλω να ευχαριστήσω και την Κωνσταντίνα που με βοήθησε πάρα πολύ σήμερα στην παρουσίαση του τρελού κόσμου. Και θα τα πούμε πάλι.